Δυστυχώς χρειάστηκε η δολοφονία του Παύλου Φίσα, δυστυχώς χρειάστηκε να χυθεί αίμα ελληνικό, γιατί οι δολοφονίες των μεταναστών τόσο καιρό φαίνεται ότι δεν συγκινούσαν ούτε αυτό που λέμε κοινή γνώμη, ούτε το κράτος, ούτε την κυβέρνηση, για να γίνει το στοιχειώδες. Να αντιμετωπιστεί δηλαδή η εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής. Έγινε πολύ καθυστερημένα και ενώ τα στοιχεία ήταν γνωστά εδώ και καιρό και στην κυβέρνηση και στις δικαστικές αρχές. Αυτό θέτει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Και από εκεί και πέρα, όμως, παρόλο που μπορούμε να είμαστε επιφυλακτικοί για το πώς θέλει να το κεφαλαιοποιήσει η κυβέρνηση, πώς το εντάσσει σε επικοινωνιακούς σχεδιασμούς, πώς θα συνεχίσει. Νομίζω η αριστερά δεν έχει κανένα λόγο να είναι αμήχανη. Η αριστερά δικαιώνεται, γιατί όλα αυτά που έλεγε τόσο καιρό για την εγκληματική δράση των νεοναζί δυστυχώς επιβεβαιώνονται μέσα εν μια νυχτή. Αυτά που τόσο καιρό βγαίνανε στο Facebook, σε blog, με συγκεκριμένες επιθέσεις, ασχολείται η δικαστική εξουσία με αυτά. Νομίζω λοιπόν ότι η αριστερά δεν έχει κανένα λόγο να είναι αμήχανη, ούτε πρέπει να παγιδευτεί από το ότι έχει η κυβέρνηση την πρωτοβουλία σε αυτό. Είναι προφανές ότι όταν μιλάμε για εγκληματική δράση, ιδιοκτικοί και δικαστικοί μηχανισμοί θα έχουν ένα αυξημένο ρόλο. Η αριστερά νομίζω πρέπει να ξεδιπλώσει τη δικιά της ατζέντα, πρέπει να θέσει άλλα ζητήματα, όπως τις αποναζιστικοποιήσεις, όπως κάποτε λέγαμε για αποχουντοποίηση, να αναπτύξει την αντιφασιστική της δράση σε γειτονιές, να πιέσει για να γίνουν και άλλα βήματα σε αυτό που ξεκίνησε σήμερα. Να πω ακόμα ότι αν η καταπολέμηση της εγκληματικής δράσης της Χρυσής Αυγής είναι ένα κατεπήγον ζητούμενο, πολύ απλά για να μην έχουμε και άλλες επιθέσεις και άλλες δολοφονίες και άλλα μαχαιρώματα, προφανώς ο νεοναζισμός και η απήχηση της Χρυσής Αυγής δεν μπορεί να καταπολεμηθεί μόνο με ποινικό και κατασταλτικό τρόπο. Είναι προφανές ότι η πολιτική του μνημονίου, της διάλυσης του κοινωνικού κράτους, που βουτάει σε απελπισία τους ανθρώπους, που καταστρέφει τις ιδιωτικές προοπτικές, μαζί με τη λογική του ξενιουδία, των στρατοπέδων συγκέντρωσης, είναι αυτό που εξέθρεψε το φαινόμενο. Επομένως, αν θέλουμε να χτυπηθεί στις ρίζες του, και σε αυτό έχει αυξημένο ρόλο η αριστερά, πρέπει να συνεχίζει να αντιπαλεύει, όχι μόνο για να πέσει αυτή η κυβέρνηση, αλλά για να ιτηθεί αυτή η πολιτική της εξαθλίωσης και του αγριανθρωπισμού. Γιατί αυτό είναι το εύφορο έδαφος όπου εκτρέφεται και κουμπώνει ο νεοναζισμός.